Εντατικούς ελέγχους σε όλη την αγορά για τις γιορτές του Πάσχα πραγματοποιούν οι χτινιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής διενεργήθηκαν 350 έλεγχοι σε κρεοπολία και εργαστήρια κοπής κρεάτων και άλλοι 40 έλεγχοι για γαλακτοκομικά προϊόντα. Ασήμαντα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας Νίκο Χουγιάλη. Έχουν ελεγχθεί 30.000 αμνοερήφια χωρίς να διαπιστωθούν οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα, ένα-δυο μικροπροβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην αγορά και που δεν αφορούν ασφαλώς την υγεία των πολιτών, έχουν διορθωθεί. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σήμερα και αύριο. Πυρετώδης οι προετοιμασίες των οικοκυριών για το τραπέζι της Λαμπρής. Και φυσικά Πάσχα χωρίς σούβλα δεν γίνεται. Ναι, το κρέας σούβλα ή όπως το προτιμά ο καθένας, τσουρέκια, φλαούνες και τέτοια. Νομίζω ότι καλά είμαστε. Σούβλα. Το αρνίδι, τη σαλάτα, τις πατάτες, συνήθως έτσι τρώμε εμείς. Και χοιρινό και κοτόπουλο και αρνί. Όσον αφορά στις τιμές για κάποιους φθηνές, για μερικούς οι ίδιες και για άλλους ακριβές. Λίγο έτσι τσιμπούσι να κουρεί τσιμπούσι. Τώρα είναι τις ημέρες ειδικά. Οι τιμές είναι καλές, πολλά καλές. Φέτος είναι πολλά καλές. Και πολλά καλές για το απλό τον κόσμο, το φτωχό τον κόσμο. Είναι καλές, καλές. Το κρέας προπάντων είναι πολύ φτηνό. Καλό Πάσχα σε όλους.